Ζούμε σε μια κοινωνία. Προσανατολισμένοι στον καταναλωτή, όπου τα χρήματα είναι μέρο τη καθημερινή ζωή. Τα παιδιά βλέπουν παντού διαφημίσει που τα ενθαρρύνουν να αγοράσουν, να αγοράσουν και να αγοράσουν. Μόλι φύγουν από το γυμνάσιο, οι νεαροί ενήλικε πλημμυρίζουν συχνά από προσφορέ πιστοτικών καρτών. Ωστόσο, οι περισσότεροι στερούνται βασική κατανόηση των προσωπικών οικονομικών. Μερικοί συσσωρεύουν βέβαια και χιλιάδε ευρώ σε χρέη πιστοτικών καρτών. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να μιλάμε για χρήματα από μικρή ηλικία. Είστε στο κανάλι Επενδυτέ Παγκόσμια Κλίμακα, ένα ενημερωτικό εκπαιδευτικό κανάλι, μην να κάνετε μια εγγραφή και ένα like για να μα βοηθήσετε να μεγαλώσουμε το κανάλι ακόμα περισσότερο. Σίγουρα λοιπόν, παίζει σαν μεγαλύτερο, ω γονέα ή κυδεμόνα, έναν ρόλο. Έχει την ευκαιρία να εκπαιδεύσει τα παιδιά σου σχετικά με την έξυπνη διαχείριση των χρημάτων. Η κατανόηση των θεμελιωδών αρχών θα του βοηθήσει να γίνουν οικονομικά αυτάρκη, με τη γνώση να επωφεληθούν από οικονομικέ ευκαιρίε. Το να διδάξετε στα παιδιά σα να αναπτύσσουν μια υγιή σχέση με τα χρήματα μπορεί να έχει θετικό διαβίω αντίκτυπο και να βελτιώσει τι δικέ σα οικονομικέ γνώσει, δεξιότητε. Και συμπεριφορέ στην πορεία. Μπορείτε να του βοηθήσετε να χτίσουν υγιεί διαβίω οικονομικέ συνήθειε, απλό και μόνο μιλώντα του για χρήματα με τα παιδιά σα. Μοιραστείτε τι σκέψει σα μαζί του σχετικά με το πώ μπορείτε να παίρνετε τι καθημερινέ σα αποφάσει για τι δαπάνε και την αποταμίευση. Μην ξεχνάμε, τα περισσότερα παιδιά ενδιαφέρονται για τα χρήματα και αναγνωρίζουν τη διαχείριση χρημάτων ω ένα σημαντικό βήμα προ την ωριμότητα και την ανεξαρτησία. Μιλώντα μαζί του για χρήματα και διδάσκοντά του για τα προσωπικά οικονομικά, θα δείξετε ότι αναγνωρίζετε ότι βρίσκονται στον δρόμο για να γίνουν υπεύθυνοι. Την νέοι ενήλικε. Δίνοντα του σταδιακά περισσότερη οικονομική ευθύνη, θα αποκτήσουν εμπειρία στον προγραμματισμό, τη λήψη επιλογών και θα μάθουν να ζουν ανεξάρτητα. Ποτέ δεν είναι πολύ νωρί για να αρχίσετε να διδάσκετε τα παιδιά σα τα βασικά τη καλή διαχείριση των χρημάτων. Μόλι τα παιδιά σα μπορούν να μετρήσουν, μπορείτε να του γνωρίσετε και τα χρήματα. Όταν είναι αρκετά μεγάλοι για να ψωνίσουν μαζί σα, μπορείτε να του μιλήσετε στι δικέ του ιδέε να ξοδεύουν, να αποταμιεύουν και πώ χρησιμοποιούνται τα χρήματα για την αποθήκευση, τη μέτρηση και την ανταλλαγή αξία. Μπορείτε να προσελκύσετε το παιδί προσχολική ηλικία. Κρατώντα τα πράγματα απλά και άμεσα. Η συζήτηση για τα χρήματα μπορεί να περιλαμβάνει τη διδασκαλία του για την αξία των νομισμάτων καθώ και για καθημερινά πράγματα, όπω είναι παιχνίδια και φαγητό. Μιλήστε για αποταμίευση για το μέλλον. Ακόμα και τα μικρά παιδιά βλέπουν διαφημίσει συνεχώ. Επομένω, είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι κατανοούν τη διαφορά μεταξύ μια επιθυμία και μια ανάγκη. Μπορείτε επίση να συζητήσετε γιατί και πώ γίνονται οι οικονομικέ επιλογέ. Μια σημαντική ιδέα για τα παιδιά προσχολική ηλικία είναι επίση η αναβολή ή η καθυστέρηση των δαπανών. Μπορείτε να βοηθήσετε τα παιδιά σα. Να μάθουν για τα χρήματα, συμπεριλαμβάνοντα τα στι καθημερινέ οικονομικέ σα δραστηριότητε και αποφάσει. Ζητήστε από τα παιδιά σα να σα συνοδεύσουν σε ταξίδια για ψώνια και να σα βοηθήσουν να κόψετε κουπόνια και παρακολουθήστε τι εκπτώσεις και συγκρίνετε την ποιότητα, την εξυπηρέτηση και την τιμή. Η προετοιμασία ενό γεύματο μπορεί επίση να είναι μια ευκαιρία να συζητήσουμε την αξία του μελλοντικού προγραμματισμού και την αποφυγή τη πατάλη. Έννοιε που ισχύουν επίση για τα χρήματα. Πριν κάνετε μια μεγάλη αγορά, συζητήστε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα με την οικογένεια. Μιλώντα για χρήματα με αυτόν τον τρόπο, θα βοηθήσει τα παιδιά σα να αναγνωρίσουν τη σημασία τη και εναλλακτικών λύσεων. Εάν το παιδί σα ζητά ακριβά αντικείμενα που η οικογένεια δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά, μην ενδώσετε, επιμείνετε στον οικογενειακό σα προπολογισμό. Χρησιμοποιήστε την κατάσταση ω ευκαιρία διδασκαλία, δίνοντα το παιδί του συγκεκριμένου λόγου πίσω από την απόφασή σα ότι τα λεφτά δεν μεγαλώνουν στα δέντρα. Όταν μεγαλώσουν αρκετά, αφήστε τα παιδιά να κάθονται μαζί σα ενώ πληρώνετε ορισμένου λογαριασμού του νοικοκυριού. Εξισορροπείτε τον τραπεζικό λογαριασμό σα. Εξετάζετε τη μηνιαία κίνηση τη πιστωτική σα κάρτα ή ενημερώνετε τον οικογενειακό σα προπολογισμό. Δώστε του μια αίσθηση πόσο κοστίζει η κάλυψη των διαφόρων μηνιαίων οικογενειακών και οικιακών εξόδων. Εξηγήστε τι στρατηγικέ και τι αποφάσει σα για τη διαχείριση των χρημάτων στα παιδιά σα. Είτε πρόκειται για αποταμίευση για οικογενειακέ διακοπέ, είτε για χρήση των ιδίων κεφαλίων του σπιτιού σα ω εγγύηση για ένα δάνειο ή την αναμόρφωση τη κουζίνα για οτιδήποτε. Γύρω στην ηλικία των 10, όταν τα παιδιά αρχίζουν να κατανοούν την έννοια του τόκου, σκεφτείτε να τα πάτε σε μια τράπεζα και σκεφτείτε να ανοίξετε έναν έντοκο λογαριασμό ταμιευτηρίου. Αυτό θα του βοηθήσει να διδάξουν πώ να κάνουν καταθέσει και αναλήψει, να διατηρούν μητρό λογαριασμού, να ξισορροπούν το λογαριασμό και να χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική τραπεζική για να παρακολουθούν τη δραστηριότητα του λογαριασμού. Βέβαια, καθώ το παιδί σα μεγαλώνει, θα έχει διαφορετικέ εμπειρίε συμπεριλαμβανομένε τη διαχείριση μια δουλειά και μια πιστοτική κάρτα. Μπορείτε να του βοηθήσετε να μάθουν και να αναπτύξουν υγιεί δεξιότητε διαχείριση χρημάτων μοιράζοντα τα λάθη σα στο παρελθόν και τι μάθατε από αυτά. Ενημερώστε τα παιδιά σα ότι μπορούν πάντα να απευθυνθούν σε εσά για οικονομικέ πληροφορίε και, και συμβουλέ. Για να βοηθήσετε τους έφηβους να μάθουν πώς να διαχειρίζονται χρήματα, ένας τραπεζικός λογαριασμός μπορεί και να είναι χρήσιμος. Στην πραγματικότητα, οι εφήβοι μπορούν επίση να ανοίξουν ένα λογαριασμό όψεω που απευθύνεται σε εφήβου, ο οποίο μπορεί να απαιτεί έναν ενήλικα συνδιοκτήτη. Φροντίστε λοιπόν να ρωτήσετε για λεπτομέρειε λογαριασμού, όπω ελάχιστε απαιτήσει υπολείπου, ε, μηνιαίε χρεώσει και καθοδηγήστε τα παιδιά σα να χρησιμοποιούν του λογαριασμού με υπευθυνότητα. Η μερική απασχόληση μπορεί να είναι ένα καλό τρόπο για του νέου να μάθουν περισσότερα σχετικά με το να κερδίζουν χρήματα και πώ να τα διαχειρίζονται. Ωστόσο, να είστε σίγουροι ότι το σχολείο παραμένει η πρώτη του προτεραιότητα. Η έρευνα δείχνει ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη μελλοντική κερδοφορία. Να παρακολουθείτε συνεχώ εάν η εργασία προκαλεί υποβάθμιση τη σχολική εργασία. Επίση, αξιολογήστε εάν το περιβάλλον και οι αξίε του εργοδότη είναι θετικέ και υγιείε επιρροέ για το παιδί σα. Τα περισσότερα παιδιά ενδιαφέρονται για τα χρήματα και θέλουν την ανταμοιβή τη απόκτηση δεξιοτήτων διαχείριση χρημάτων. Παρακάτω θα δούμε κάποια πραγματάκια, κάποιε συμβουλέ που θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να του βοηθήσουμε να μάθουν. Πρέπει το παιδί σα να συμμετέχει σε συζητήσει κατάλληλε για την ηλικία του πάντα, βέβαια, για τα χρήματα κάθε φορά. Μόλι τα παιδιά σα μπορούν να μετρήσουν, μπορείτε να του γνωρίσετε τα χρήματα, τα ευρώ, τα δολάρια, τα σέντς. Ποτέ δεν είναι πολύ νωρί για να ξεκινήσετε. Μόλι τα παιδιά καταλάβουν την ιδέα των χρημάτων, μίστε του σε βασικέ έννοιε για το πώ να χρησιμοποιούν τα χρήματα με σύνεση. Μην ξεχνάτε να ενθαρρύνετε τα παιδιά σα να βάλουν στόχου και να κάνουν οικονομία για να πετύχουν αυτού του στόχου. Να κάνουν τα χρήματά του να αυξάνονται με τόκο. Να αναγνωρίζουν τι ανάγκε έναντι των επιθυμιών. Να κάνετε δηλαδή αντισταθμίσει. Να γίνουν και εσεί θα το βοηθήσετε σε αυτό έξυπνο αγοραστή και να κρατάει καλό αρχείο. Μην φοβάστε να αφήσετε τα παιδιά σα να πάρουν αποφάσει. Το να μιλά για χρήματα δεν καθιστά την πρακτική εξάσκηση. Το να δίνετε στα παιδιά ένα επίδομα, του παρέχει σε μικρή διαχειρίσιμη κλίμακα να παίρνουν τι δικέ του αποφάσει και τα δικά του λάθη και να ζουν με τι συνέπειε. Σκεφτείτε ένα επίδομα σε ποσότητα επαρκή για να καλύψετε τα απαραίτητα και ορισμένα είδη που είναι απλώ για διασκέδαση. Αυτή η προσέγγιση θα βοηθήσει το παιδί να αναγνωρίσει τη διαφορά μεταξύ των αναγκών και των επιθυμιών και θα θέσει προτεραιότητε δαπανών. Βοηθήστε το παιδί σα να δημιουργήσει ένα προσωπικό προπολογισμό και να σχεδιάσει ένα σχέδιο δαπανών. Ενθαρρύνετε τα παιδιά σα να αποταμιεύουν τακτικά μέρο του επιδόματο που λαμβάνουν από το χαρτζιλίκι, από τον παπ από τη οι πιστωτικέ κάρτε μπορούν να παρέχουν οικονομική ευελιξία και ευκολία, αλλά πολλοί νεαροί ενήλικε αντιμετωπίζουν προβλήματα με το χρέο πιστωτικών καρτών. Μια επιλογή που πρέπει να εξετάσετε είναι να αποκτήσετε μια πιστωτική κάρτα χαμηλού ωρίου για του εφήβου σα, ενώ είναι ακόμα στο γυμνάσιο. Μπορείτε να του μάθετε πώ να διαχειρίζονται ένα λογαριασμό πιστωτική κάρτα, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου αποθήκευση αποδείξεων, ελέγχου των μηνιαίων λογαριασμών και χρέωση μόνο όμω ότι έχουν την οικονομική δυνατότητα να εξοφλήσουν πλήρω και κάθε μήνα την κάρτα. Μαθαίνοντα να είναι υπεύθυνα με την πίστοση νωρί, τα παιδιά σα μπορεί να είναι λιγότερο πιθανό να έχουν προβλήματα χρέου στο μέλλον. Ενθαρρύνετε τα παιδιά σα να προσφέρουν σε φιλανθρωπικού σκοπού. Ζητήστε του να σκεφτούν ποιε είναι οι αιτίε που του ενδιαφέρουν προσωπικά να πάνε να βοηθήσουν σε μια φιλανθρωπία και πώ θα ήθελαν να κάνουν τη διαφορά στον κόσμο γύρω του και να πάνε. Ό,τι αιτήματα σα έρχονται για δωρεέ που λαμβάνετε στο σπίτι, στο ταχυδρομείο, ζητήστε τα παιδιά σα να σα βοηθήσουν να αποφασίσουν και αυτά μαζί με εσά πού θα κάνετε τι δωρεέ εσεί, το παιδί σα ή και η γενικά η οικογένειά σα. Ενθαρρύνετε τα παιδιά σα να γίνουν εθελοντέ και σκεφτείτε να κάνετε εθελοντισμό μαζί του. Ο εθελοντισμό μπορεί να είναι μια ισχυρή εμπειρία τόσο για του γονεί όσο και για τα παιδιά, όσον αφορά την αναγνώριση των αναγκών τη κοινότητα και τα ωφέλη ανταπόδοση. Όσο πιο μικρά τα μάθουμε τα παιδιά και τα εκπαιδεύσουμε, τόσο πιθανότερο είναι να έχουν λιγότερα προβλήματα οικονομικά διαχείρισης λεφτών στο μέλλον. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε τα λέμε πάλι σύντομα.